χρόνια. Κρίνατε όμως και την. Τώρα πώς να πω, να μην πω τουρκοποίηση. Πάντως το ότι τα ελληνικά κανάλια, κάποια ελληνικά κανάλια, στρέφονται σε τουρκικές σειρές, reality. Αυτό θα ήταν. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν πειράζει, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω γιατί. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αθώα πλευρά του ζητήματος, ξέρετε. Η ανησυχητική πλευρά του ζητήματος δεν είναι ένα τουρκικό σύριαλ. Είναι μια ειδησιογραφία η οποία επιλέγει δυστυχώς κάποιες φορές να αναδεικνύει υπέρ του δέοντος και με ψέματα κάποιες δυνατότητες που έχει ο ανήσυχος γειτονάς μας, ενώ οι δυνατότητες και η αμυντική θωράκιση και η αποτροπτική δυνατότητα της χώρας αποκρύπτεται από τα ίδια δελτία. Αυτό για ελληνικό κανάλι είναι ανησυχητικό. Ναι. Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ καθαρός. Δεν θα μείνουμε με το στόμα μας κλειστό. Εάν αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν, θα μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Είστε ξεκάθαρος. Και καταλαβαίνει, νομίζω, και ο Έλληνας τηλεθεατής, ο οποίος μπορεί πάρα πολύ καθαρά να δει στο πρόγραμμα ενός σταθμού και στη ροή των εκπομπών, εάν και κατά πόσον προβάλλεται και υπερπροβάλλεται ο κύριος Ερντογάν ή όχι. Μάλιστα. Και λέω μήπως. Ήταν ξεκάθαρος. Και μήπως, λέω, και κάποιες εκλεκτικές ή εμπορικές συγγένειες επηρεάζουν και τη γραμμή τους για τη συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διότι είναι σαφές απολύτως ότι ο εξανατολών γειτονάς μας δεν θα ήθελε ποτέ η Ελλάδα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να φτάσει σε συμφωνία και να συνεχίσει στο όραμα του μουσουλμανικού τόξου, το οποίο την Ελλάδα θα την περικυκλώσει, να αυξάνει την επιρροή του στο βόρειο γείτονα. Έτσι.